Αρχαία, κύριο Γιάννη Ραγκούση. Κύριε Ραγκούση, καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Καλησπέρα σας, καλώς σας βρίσκω, κυρία Γιάμαλη. Πάμε να πάρουμε έτσι λίγο τα πράγματα από την αρχή. Και αυτό ήταν ένα πυκνό σε ειδήσεις Σαββατοκύριακο, με την αποκάλυψη μιας επιστολής, η οποία δεν έρχεται σε έναν ουδέτερο πολιτικά χρόνο. Αντιθέτως, κάποιοι είπαν ότι στο καλώς βγήκε τώρα, άλλοι είπαν ότι κακώς αργήσατε. Άργησε να δοθεί στην δημοσιότητα τώρα. Τι προκύπτει από αυτή την επιστολή του πρώην Πρωθυπουργού στον πρώην Αμερικανό Πρόεδρο? Ναι, δύο πράγματα νομίζω, κυρία Γιάμαλη, ότι προκύπτουν. Το πρώτο και το μείζον πολιτικό, κατά τη δική μας γνώμη, είναι ότι προκύπτει η αποκάλυψη κυριολεκτικά μιας σκευωρίας που στήθηκε από τον κύριο Μητσοτάκη και τη Νέα Δημοκρατία σε βάρος του Πρωθυπουργού, του ΣΥΡΙΖΑ, της Προοδευτικής Συμμαχίας, της κυβέρνησης, όλων όσων υποστηρίξαμε τη Συμφωνία των Πρεσπών. Μια μεγάλη εθνική σκευωρία από τους ανθρώπους οι οποίοι μας κατηγόρησαν ότι με τη Συμφωνία των Πρεσπών εκχωρήσαμε εθνικά συμφέροντα, εθνικά δικαιώματα, γλώσσα, ταυτότητα, όνομα και ούτω καθεξής, την ώρα που αποκαλύφθηκε, και αυτό είναι το δεύτερο μεγάλο θέμα, ότι από το 2005 η Νέα Δημοκρατία, με τον κύριο Μητσοτάκη στις τάξεις της ως βουλευτή τότε, με πρωθυπουργό τον κύριο Καραμαλή, είχε με έναν τρόπο ουσιαστικά δεσμεύσει τη χώρα απέναντι στις ΗΠΑ, υπογράφοντας μία επιστολή με την οποία ο κύριος Καραμαλής, μια επιστολή που έχει σημασία σε αυτό να κάνω μια παρέκβαση και να πω ότι δεν αμφισβήτησε σε καμία περίπτωση την γνησιότητά της, ανέλαβε πλήρως την ευθύνη για αυτή την επιστολή. Λοιπόν, με την οποία λοιπόν αυτή η επιστολή, ο κύριος Καραμαλής τι λέει ουσιαστικά στις ΗΠΑ, ότι αποδέχεται ως βάση λύσης, και προσέξτε, έχει μεγάλη σημασία, ως βάση λύσης και όχι συζήτησης ή διαπραγμάτευσης απλώς, να είχαν τα Σκόπια, ευτυχώς δεν έχουν, διπλή ονομασία, δηλαδή την ονομασία Μακεδονία Σκόπια, άρα το Μακεδονία μέσα για το εξωτερικό και για το εσωτερικό τους, χωρίς να αλλάξουν σύνταγμα, το Μακεδονία σκέτο. Άρα θα παρέμενε το Μακεδονία πρακτικά σε όλο τον κόσμο. Άρα, αφού θα είχαν μέσα το Μακεδονία, δεν θα άλλαζαν σύνταγμα. Άρα, καμία πρόνοια και καμία διευκρίνηση σχέση με τη γλώσσα, καμία πρόνοια και διευκρίνηση σχέση με την εθνότητα. Αυτά λοιπόν τώρα τα στοιχεία προφανώς αποδεικνύουν ότι εδώ έχει παιχτεί ένα πολύ άσχημο εθνικά παιχνίδι, γιατί όλα αυτά δεν ήταν μέσα σε τέσσερις στίχους, αυτά πήγαν στον ελληνικό λαό, δηλητηρίασαν τη γνώμη του, δηλητηρίασαν αν θέλετε το κριτήριο και την ευθυκρισία του, με αποτέλεσμα αυτή τη στιγμή, αντί να είναι σαφές σε ένα κομμάτι του ελληνικού λαού, ευτυχώς όχι σε όλους, ότι η Συμφωνία των Πρεσπών είναι πραγματικά μια πολυθετική συμφωνία για τα εθνικά μας δίκαια και για τα εθνικά μας συμφέροντα, θεωρούν κάποιοι εξαιτίας του κ. Μητσοτάκη και της Νέας Δημοκρατίας, και όχι μόνο, και η κυρία Γεννηματά έχει παίξει άσχημο ρόλο σε αυτό, ότι ήταν μια ετεροβαρής και ζημιογόνος εθνικά συμφωνία. Θα πει κανείς ότι μετά ακολούθησε το Βουκουρέστι, άρα η πρόταση περί Μακεδονίας Παύλα Σκόπια δεν πέρασε ποτέ. Αντιθέτως, η ελληνική πλευρά, με την υποστήριξη και άλλων χωρών, είχε άλλη στάση. Κοιτάξτε, αυτό ήταν ένα ψευτοεπιχείρημα που προσπάθησε χτες να προβάλλει ο κύριος Καραμαλής, ο οποίος όμως στην πραγματικότητα αναγκάστηκε πάλι να πει την αλήθεια. Και τι είπε? Είπε ότι δεν έβαλε ποτέ βέτο στο Βουκουρέστι. Δεύτερον όμως και σημαντικότερο, όταν ο Έλληνας Πρωθυπουργός στέλνει μια επιστολή στον πρόεδρο των ΗΠΑ με την υπογραφή του, εν ενεργεία πρωθυπουργός, και λέει ότι εγώ δέχομαι ως μέρος της λύσης διπλή ονομασία με το όνομα Μακεδονία Παύλα Σκόπια, χωρίς γλώσσα, χωρίς αλλαγές στο θέμα γλώσσα, χωρίς αλλαγές στο θέμα εθνότητα, χωρίς αλλαγές στο Σύνταγμα, χωρίς έργα όμνες, τότε ουσιαστικά έχει δεσμευτεί. Και όλα τα υπόλοιπα είναι απλώς θέμα χρόνου για να διαπραγμάτευσης, για να φτάναμε κάπου εκεί που ήθελε ο Καραμαλής. Η Συμφωνία των Πρεσπών, ποιο είναι το αποτέλεσμα? Άρα λέτε ότι η Νέα Δημοκρατία σήμερα είπε ψέματα. Είπε ψέματα, είναι βαριά εκτεθειμένη, είναι βαριά εκτεθειμένη, και κατά τη γνώμη μου, κυρία Γιάμαλη, αυτό που έχει διαπράξει είναι ένα ιστορικών διαστάσεων εθνικό ατόπιμα. Είναι πραγματικά, έχει τα στοιχεία μιας εθνικής συκοφαντίας, έχει τα στοιχεία μιας εθνικής σκευωρίας, που προέκυψε πάλι από μια ομάδα πολιτική που είναι η ηγετική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας, δεν έχει σημασία τώρα αν είναι ο Καραμαλής μπροστά, ο Μητσοτάκης, ένα πράγμα είναι όλοι αυτοί. Λοιπόν, οι οποίοι έτσι κάνουν πάντα στη χώρα. Είναι αυτοί οι οποίοι δημιουργούν τα προβλήματα,
Έτσι έγινε και με το Μακεδονικό. Στα χέρια τους δημιουργήθηκε το πρόβλημα επί κυβερνήσεως Κωνσταντίνου Μητσοτάκη με Υπουργό Εξωτερικών τον Σαμαρά και δημιουργούν λοιπόν τα προβλήματα. Και όταν έχουν εκείνη την εξουσία, διαπραγματεύονται με έναν τρόπο που είναι τελείως άλλος από αυτός που εμφανίζουν για τον εαυτό τους ότι δήθεν επιθυμούν. Δηλαδή πρόκειται για μια κατάσταση ενός κόμματος που ψεύδεται, που υποκρίνεται, που συκοφαντεί, που σκευωρεί και που όλα αυτά τα κάνει μόνο και μόνο για το μικροκομματικό όφελος. Το οποίο μέχρι να βγει αυτή η επιστολή, η αλήθεια είναι ότι τους είχε βγει. Δηλαδή, πράγματι, υπήρχε ένα μεγάλο κομμάτι του ελληνικού λαού που θεωρούσε τη συμφωνία των Πρεσπών μια κακή συμφωνία. Τώρα αποδεικνύεται ότι η συμφωνία των Πρεσπών είναι έτη φωτός καλύτερη, πολύ πιο μπροστά και πολύ πιο ωφέλιμη για τα εθνικά μας συμφέροντα από αυτό που είχαν ήδη υπογράψει ότι ήταν έτοιμοι να συμφωνήσουν. Να πάμε λίγο και στην υπόθεση Καραμανλή. Ο κ. Καραμανλή, ο πρώην Πρωθυπουργό, μίλησε πράγματι μετά από 10 χρόνια. Πριν να μιλήσει, η αλήθεια είναι ότι από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ σπάνια ακούγαμε επιθέσεις ή κριτική για τα έργα και τις ημέρες του. Και ξαφνικά, από όταν μίλησε, για να θυμηθώ και λίγο πιο παλιά, από τον Απρίλιο στον Νίκο Χατζηνικολάου, ο Πρωθυπουργός είχε ασκήσει μια κριτική. Αλλά πολλοί είναι εκείνοι που λένε ότι αργά θυμήθηκε την κριτική απέναντι στον Κώστα Καραμανλή. Εσείς τι λέτε? Εγώ λέω ότι επειδή και αυτό έχει υποπέσει στην αντίληψή μου ως, ας το πω έτσι, ένα είδος. Ως ένα είδος προσέγγισης αυτής της εξέλιξης που έχουμε με την αποκάλυψη αυτού του ιστορικού ντοκουμέντου, χωρίς αμφιβολία, από την εφημερίδα μας το ντοκουμέντο, θέλω να σας πω, κυρία Γιάμαλη, ότι εδώ η συζήτηση δεν γίνεται για το πώς προσεγγίζει ο ΣΥΡΙΖΑ τον Καραμαλή. Mm-hmm. Εδώ η συζήτηση είναι για κάτι πολύ πιο σοβαρό από τον Καραμαλή θέμα. Είναι για το εθνικό θέμα το μακεδονικό, για ένα θέμα που συγκλώνησε τον ελληνικό λαό και κυρίως δίχασε πάρα πολύ σωστά, το επισημαίνετε, και κυρίως αφορά τον ίδιο τον κύριο Μητσοτάκη και τη σημερινή ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας. Γιατί ο κύριος Μητσοτάκης, μην έχετε καμιά αμφιβολία ότι την ώρα που επιτίθετο εναντίον του Πρωθυπουργού, την ώρα που έβγαζε και ξεσήκωνε τον κόσμο να πηγαίνει στα συλλαλητήρια, την ώρα που φώναζε ότι προδίδουμε τη χώρα, ήξερε αυτά που το κόμμα του και ο αρχηγός του, ο Καραμαλής, είχαν στείλει, είχαν υπογράψει. Λοιπόν, άρα εδώ πρόκειται για μια ελεηνή περίπτωση υποκριτών, η ελεηνή περίπτωση σκευωρών. Mm-hmm. Εδώ λοιπόν δεν είναι το θέμα τι κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ με τον Καραμαλή. Είναι τι κάνει η Νέα Δημοκρατία με τα εθνικά μας συμφέροντα, τι κάνει η Νέα Δημοκρατία με τα εθνικά μας θέματα, τι κάνει η Νέα Δημοκρατία με τον ελληνικό λαό. Η δική σας γνώμη για τη διακυβέρνηση Καραμαλή ποια είναι? Κάκιστη. Μάλιστα. Κάκιστη. Χειρότερη δεν γίνεται. Ό,τι και αν λέμε τώρα, γιατί μια που το είπαμε γι' αυτό, να σας πω επίσης αυτό τη γνώμη μου. Κοιτάξτε, όταν ένα μαγαζί χρεοκοπεί. Χρεοκοπεί την ώρα που κάποιος πήρε τα λεφτά του μαγαζιού και τα ξόδεψε. Και φύγανε τα λεφτά από το ταμείο. Λοιπόν, αυτό, μόλον ότι η πορεία προς τη χρεοκοπία είχε βάθος χρόνου. Έτσι. Όλη η μεταπολίτευση είχε μια σκοτεινή πλευρά. Εγώ έχω συγκρουστεί με το κόμμα στο οποίο βρισκόμουν για αυτούς οι οποίοι πρωταγωνίστησαν στη σκοτεινή πλευρά της μεταπολίτευσης. Και αμαύρωσαν και το Πασόκ και κάναν κακό στη χώρα με πολλά παραπτώματα. Mm-hmm. Όμως στην πραγματικότητα, αυτό που έπαιξε καθοριστικό ρόλο για να ζήσει ο ελληνικός λαός τα δράματα που έζησε με τα μνημόνια ήταν, κυρία Γιάμαλη, το γεγονός ότι στα χέρια του Καραμαλή το 2009, δύο χρόνια μετά, σας θυμίζω, που το 2007 είχε πάει τη χώρα σε πρόορες εκλογές, επικαλούμενος ως εθνικό θέμα την κατάρτιση του προϋπολογισμού του 2007 για να ρυθμίσει τα δημοσιονομικά. Στα χέρια του λοιπόν το 2009 έσκασε το έλλειμμα των 24 δις, πρωτογενές έλλειμμα. Δηλαδή, με άλλα λόγια, να το τελειώσω, σας παρακαλώ αυτό, ο Καραμαλής το 2009. Και η κυβέρνησή του ξόδεψαν μόνο μέσα σε ένα χρόνο 24 δις που δεν υπήρχαν, 24 δισεκατομμύρια ευρώ. Τώρα τους ακούτε να μαλώνουν και να επιτίθεται και να ασκούν κριτική στον Τσίπρα για το πώς διανέμει το πλεόνασμα του ενός δις την μία φορά, των 800 εκατομμυρίων άλλη φορά. Δηλαδή γίνεται μια συζήτηση για ένα δις, δύο δις και ασκούν κριτική. Και στα χέρια αυτών που σήμερα ασκούν κριτική για το πού πάει το πλεόνασμα των δύο δις, έσκασε η χρεοκοπία και αυτοί οι ίδιοι είναι, ως φυσικά πρόσωπα οι ίδιοι, είναι συγκλονιστικό αυτό που συμβαίνει στη χώρα, αυτοί που ξόδεψαν έλλειμμα, δημιούργησαν έλλειμμα 24 δις που δεν υπήρχαν. Και γι' αυτό βεβαίως η Ελλάδα οδηγήθηκε εκεί που οδηγήθηκε. Θα μου επιτρέψετε να επιμείνω λίγο όμως. Δημοσιεύματα, είδαν μάλιστα το φως της δημοσιότητας και σήμερα, που λένε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ σκεφτόταν τον κύριο Καραμαλή ακόμη και για τη θέση του Προέδρου της Δημοκρατίας πριν κάποια χρόνια. Ναι, τώρα δεν μπορώ να πω ότι σκεφτόταν. Εγώ επαναλαμβάνω λίγο, γιατί αν θέλετε τη γνώμη μου τώρα, χωρίς να είμαι ο καθήλυνα αρμόδιος να απαντήσω σε αυτό, έτσι. Λοιπόν, εγώ νομίζω ότι αυτή η επιστολή που είδε το φως της δημοσιότητας, επαναλαμβάνω, δεν έχει σχέση. Δεν έχει στόχο τον Καραμαλή. Αυτή η επιστολή στόχο την Νέα Δημοκρατία. Έχει στόχο την αλήθεια.
κυρία Γιάμαλη, έχει στόχο την αλήθεια για ένα μείζον εθνικό θέμα και έχει στόχο την ενημέρωση, την σωστή επιτέλους ενημέρωση του ελληνικού λαού. Ο οποίος πρέπει να καταλάβει ότι δεν έχει κανένα λόγο πια να θεωρεί ότι η Συμφωνία των Πρεσπών ήταν κάτι ζημιογόνο για τη χώρα, γιατί αποδεικνύεται ότι η Συμφωνία των Πρεσπών, τώρα βλέπουμε και αυτά που πάει η Τουρκία να μας κάνει, mm-hmm. γιατί έχει άμεση σχέση η Συμφωνία των Πρεσπών, που βοήθησε την Ελλάδα να ενισχύσει τα διεθνή της ερίσματα, τη δύναμη της διεθνώς, απέναντι σε αυτούς τους κινδύνους που πάλι ανατέλουν από Ανατολάς. Λοιπόν, αυτό που πρέπει λοιπόν ο ελληνικός λαός να συνειδητοποιήσει είναι ότι αυτοί που του είπαν ότι η Συμφωνία των Πρεσπών ήταν μια προοδευτική συμφωνία, στην πραγματικότητα ήταν έτοιμοι, είχαν υπογράψει τρεις χειρότερη συμφωνία και υπό αυτή την έννοια πρέπει ο ελληνικός λαός να είναι ικανοποιημένος, ιδίως δε άμα το δει και υπό το πρίσμα, επαναλαμβάνω, των εξελίξεων που έχουμε με την Τουρκία. Όλη την εβδομάδα παρακολουθήσαμε ο ΣΥΡΙΖΑ να ξεδιπλώνει το σχέδιο της Νέας Δημοκρατίας για το ασφαλιστικό. Με πρωτοσέλιδα ότι θα δοθεί μισή σύνταξη τελικά, ότι τα επικουρικά χαρίζονται στις ιδιωτικές ασφαλιστικές. Από την πλευρά της Νέα Δημοκρατία σας κατηγορεί για προπαγάνδα, για ψέματα, για fake news, για αισχρά ψεύδη. Debate, η αλήθεια είναι, δεν έχουμε δει, ώστε να μπορούμε να δούμε τους δύο επικρατέστερους. Με ευθύνη του κύριου Μητσοτάκη. Όχι με ευθύνη του κύριου Τσίπρα. Ναι. Από την άλλη όμως, θα μπορούσε κάποιος να πει ότι, okay, μια χαρά, η Νέα Δημοκρατία σύμφωνα με τον ΣΥΡΙΖΑ λέει αυτά. Ο ΣΥΡΙΖΑ τι λέει? Κοιτάξτε, νομίζω ότι καθένας που, όπως εγώ, είμαι αυτή τη στιγμή υποψήφιος στο ψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ στη Β' Πειραιά, πρέπει να σας πω ότι είμαστε σε πάρα πολύ πλεονεκτική θέση, γιατί είμαστε σε θέση να πούμε όχι μόνο τι λέει ο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά κυρίως τι έκανε η κυβέρνηση του Αλέξη Τσίπρα και τι έκανε πάρα πολύ πρόσφατα. Γιατί ξέρετε, στην πολιτική για τον λαό έχουν μεγάλη σημασία οι πράξεις πια και όχι τα λόγια. Λοιπόν, εδώ είδαν πολύ πρόσφατα έναν πρωθυπουργό, μια κυβέρνηση η οποία μόλις ανακοινώθηκε ότι έχει διαθέσιμο από την υπεραπόδοση της ελληνικής οικονομίας περίπου ένα κονδύλι ύψους 1 δισεκατομμύριο ευρώ, αμέσως έσπευσαν να το επιστρέψουν, να το αναδιανύμουν ως πλεώνασμα, να αναδιανύμουν αυτό το πλεώνασμα σε συγκεκριμένες κοινωνικές κατηγορίες. Μεταξύ των οποίων, είπαν ότι ήταν αυτό. Δεν είναι παροχολογία και θα σας πω γιατί. Μεταξύ των οποίων και στους συνταξιούχους λοιπόν. Αυτό που δόθηκε ως 13η σύνταξη και γι' αυτό είχε και κρατήσεις, ακριβώς επειδή ήταν θεσμό. Είχε μόνιμο χαρακτήρα. Ακριβώς είχε μόνιμο χαρακτήρα, είχε τα στοιχεία της σύνταξης. Λοιπόν, τι αποδεικνύει? Αποδεικνύει ότι εδώ ουσιαστικά έχουμε να κάνουμε με δύο μεγάλες παρατάξεις, με δύο αντιλήψεις, με δύο διαφορετικά απόψεων υποψήφιους πρωθυπουργούς, να το προσωποποιήσω λίγο. Και ποιο είναι το επίδικο, είναι το πού θα πηγαίνει το πλεώνασμα από εδώ και στο εξής που θα βγάζει η χώρα. Ο Μεν Τσίπρας λοιπόν λέει, ο ΣΥΡΙΖΑ, όλοι εμείς λέμε ότι με το που θα βγάζει η χώρα πλεώνασμα, αυτό θα επιστρέφει στους πολλούς, στους εργαζόμενους, στους ανέργους, στους συνταξιούχους, στους Έλληνες που παράγουν και δημιουργούν, μειώντας και τη φορολογία σε αυτούς. Ενώ ο κ. Μητσοτάκης λέει ότι εγώ με το που θα βγαίνει το πλεώνασμα θα το δίνω στους πολύ λίγους. Και θα σας φέρω και κάποια παραδείγματα, αν χρειάζεται, για να σας το αποδείξω αν τεκμηριώσω αυτό που λέω. Γιατί δεν είναι παροχολογία? Να σας πω την προσωπική μου γνώμη, θεωρώ ίσως το πιο σοβαρό θέμα απ' όλα, προσωπικά επιτρέψτε μου να το πω έτσι. Στην Ελλάδα έχει συντελεστεί μια ιστορική μεταβολή. Mm. Μέχρι πρότινος, όποτε είχαμε εκλογές και οι κυβερνήσεις προχωρούσαν σε παροχές, αυτές προέρχονταν, είτε δημιουργούσαν ελλείμματα, είτε αύξαναν το δημόσιο χρέος. Είναι η πρώτη φορά ιστορικά στη χώρα, τουλάχιστον με τα πολιτευτικά, που ό,τι παροχή δίνεται, ό,τι μοιράζεται, είναι από πλεώνασμα. Άρα είναι ό,τι πλεώνασμα μοιράζεται. Άρα είναι πλεώνασμα αυτό που μοιράζεται. Το οποίο λένε όμως είναι αποτέλεσμα υπερφορολόγησης. Θα τη δούμε την υπερφορολόγηση. Και γι' αυτό επιστρέφει στους πολλούς για να μπορέσει μετά να μειωθεί και η φορολογία. Αλλά είναι πάντως πλεώνασμα. Δεν αυξάνει το δημόσιο χρέος. Απέναντια συμβαδίζει με μείωση του δημόσιου χρέους. Σε αντίθεση με αυτό που συνέβαινε στη χώρα από το 1974 και μετά, όπου όποτε είχαμε παροχές, είτε προεκλογικά είτε και πριν από τις εκλογές, ήταν παροχές που αύξαναν το έλλειμμα και αύξαναν κατά συνέπεια και το δημόσιο χρέος. Λοιπόν, αυτό είναι ιστορικού μεγέθους, κατά τη γνώμη μου, μεταβολή, που δεν επιτρέπει σε κανέναν να μαγαρίζει αυτές τις πολιτικές αποφάσεις που έχουν ληφθεί τώρα τελευταία, χαρακτηρίζοντάς τους με αυτήν την κακόφημη έννοια παροχολογία. Mm-hmm. Άρα, για να επιστρέψω λίγο σε αυτό που μου είπατε αρχικά, να σας πω, ναι, πράγματι, εμείς αυτή την εβδομάδα, και αυτό έγινε με τη συμβολή, την ιδιαίτερη συμβολή της εφημερίδας Αυγή, που έβγαλε πολλά αποκαλυπτικά ρεπορτάζ στη διάρκεια όλης της εβδομάδας, τεκμηριώσαμε την άποψη ότι εδώ ετοιμάζεται ένας ασφαλιστικός αρμαγεδόνας από τον κύριο Μητσοτάκη. Κυρία Γιάμαλη, να ακούσουν, σας παρακαλώ, οι τηλεθεατές μας, γιατί μας έκανε τρομερή εντύπωση. Διένυμε αυτή την εβδομάδα η Νέα Δημοκρατία
Ένα έντυπο στις εφημερίδες, το πρόγραμμά της, όπως αναφέρει. Είναι φοβερό ότι μέσα εκεί, για να καταλάβετε τι ετοιμάζονται να προκαλέσουν, τι αρμαγεδόνα ασφαλιστικό ετοιμάζονται να προκαλέσουν, ιδίως στις επικουρικές συντάξεις, δεν αναφέρουν τίποτα για το ασφαλιστικό. Δεν αναφέρουν, δηλαδή, ένα κόμμα το οποίο διεκδικεί την ψήφο, αποδεικνύοντας ότι ετοιμάζει ασφαλιστικό αρμαγεδόνα, διένει με μέσω εφημερίδων γραπτό στο πρόγραμμά του και για το ασφαλιστικό δεν λέει κουβέντα. Λοιπόν, δεν υπάρχει μεγαλύτερη απόδειξη ότι εδώ έχει στηθεί σε βάρος των συμφερόντων των πολλών, των συνταξιούχων ή και των ανθρώπων που θα βγουν λίγο αργότερα σύνταξη, έχει οργανωθεί ένα πάρα πολύ σκληρό σχέδιο, πάρα πολύ σκληρών περικοπών και λιτότητας σε ό,τι αφορά τα συνταξιοδοτικά των Ελλήνων και των Ελληνίδων. Μάλιστα. Κύριε Ραγκούση, σας θυμάμαι στο Γαλάτσι, στην επίσημη πρώτη του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, να θέτετε ένα πολύ σκληρό δίλημα με πάρα πολύ σκληρούς όρους. Είστε και υποψήφιος στη Β' Πειραιά. Τι σας λέει εκεί ο κόσμος, συμφωνεί μαζί σας, θυμάτε αυτό που είχατε πει? Εγώ καταρχάς νομίζω ότι και έχει πιστοποιηθεί αυτό και από την αντίδραση και την υποδοχή που είχε αυτή η ανάλυση που είχα τότε αποφασίσει να διατυπώσω, την υποδοχή που είχε από τους 6,000 ανθρώπους που είχαν βρεθεί στο Γαλάτσι 6 Απριλίου, αν θυμάμαι καλά. Λοιπόν, κυρία Γιάμαλη, είναι γεγονός αυτό. Εδώ είπα πριν μια μεγάλη διαφορά ανάμεσα στον Τσίπρα και τον Μητσοτάκη, τον ΣΥΡΙΖΑ και τον Νέα Δημοκρατία. Είπα πού θα πηγαίνει το πλεώνασμα. Εμείς θέλουμε να πηγαίνει στους πολλούς. Ο Μητσοτάκης έρχεται και λέει: θα ρίχνω τον έμφυα 30% και για τους πολύ πλούσιους. Δηλαδή, δεν πάει να είναι ο άλλος να έχει offshore, να έχει πανάκριβα ακίνητα, να έχει δισεκατομμύρια στην τράπεζα. Εγώ θα του ρίξω το φόρο κατά 30% στερώντας αυτά τα έσοδα από το σύστημα υγείας, το σύστημα της δημόσιας παιδείας, από τις συντάξεις, από τη μείωση της φορολογίας της μεσαίας τάξης και ούτω καθεξής. Υπάρχει άλλη μια διαφορά ανάμεσα στους δύο. Τις δύο παρατάξεις, τους δύο αρχηγούς και, αν θέλετε, και τις δύο αντιλήψεις. Για μας μπορεί να πει ο καθένας ό,τι θέλει. Από τον Τσίπρα πρώτα και καλύτερα μέχρι τον τελευταίο. Δηλαδή, μπορεί να πει ότι αυτό που κάνει είναι λάθος, αυτό που κάνει είναι σωστό, αυτό μου αρέσει, το άλλο δεν μου αρέσει. Ένα πράγμα δεν μπορεί να πει. Δεν μπορεί να πει ότι υπάρχει επιχειρηματικό λόμπι πίσω από τον Τσίπρα που το επιβάλλει να κάνει. Σε αντίθεση με τον Μητσοτάκη, σε αντίθεση με τη διαπλεκόμενη δεξιά στην Ελλάδα, που όχι μόνο τώρα, αλλά σε όλη τη διάρκεια και όλη την πορεία της, ουσιαστικά τι είναι? Είναι μια πολιτική ομάδα που εκπροσωπεί συγκεκριμένα παρασυντικά συμφέροντα στη χώρα και ουσιαστικά τα οποία και αποφασίζουν για το τι κάθε φορά δρόμο θα χαράξουν όποτε κάθε φορά παίρνουν την κυβέρνηση. Είναι δε τέτοια η διαπλοκή τους, είναι τέτοια η συνεξάρτηση με αυτά τα παρασυντικά συμφέροντα, που βλέπουμε ότι ουσιαστικά ποια είναι η δημοκρατία, τι είναι? 5 οικογένειες. Είναι 5 κατεστημένες οικογένειες, αμφιλεγόμενες οι περισσότερες, με ένα βίο και μια πολιτεία, η οποία εγώ δεν ξέρω, με ελάχιστες εξαιρέσεις, που έχει κάνει καλό στη χώρα ή κάθε μια οικογένεια από αυτές, ενώ ξέρω πολύ καλά η χώρα πόσο καλό έχει κάνει για αυτές τις οικογένειες και ο ελληνικός λαός. Λοιπόν, και αυτό το πράγμα είναι πάλι πρώτον πυλών. Αυτό το σύστημα των 5 οικογενειών, των διαπλεκόμενων, οι οποίοι από πίσω τους έχουν συγκεκριμένους επιχειρηματίες, συγκεκριμένους εφοπλιστές, οι οποίοι και τους επιβάλλουν κάθε φορά τι θα πάνε, τι θα πούνε, τι νομοσχέδια θα πάνε στη Βουλή και ούτω καθεξής. Αυτό είναι μια επίσης τεράστια διαφορά. Μια πραγματική διαφορά, την οποία την ξέρει ο κόσμος και την αποδέχεται, και γι' αυτό και στον Πειραιά αλλά και σε όλη την Ελλάδα, αυτό είναι από τα βασικά κριτήρια τα οποία νομίζω ότι παίζουν καθοριστικό ρόλο για τις επιλογές των ανθρώπων. Να πάμε και λίγο στο πρώην κόμμα σας, το Κινάλ. Το Κινάλ δήλωσε. Το πρώην κόμμα μου είναι το Πασόκ. Το Κινάλ ευτυχώς δεν πρόλαβε να γίνει ούτε καν. Ορθή διόρθωση, με συγχωρείτε. Να πάμε λίγο λοιπόν στο πρώην Πασόκ νυν Κινάλ. Γιατί προσωπικά έχω έτσι. Μπερδεύομαι λίγο, γιατί βλέπω ξανά σημαίες του Πασόκ στη συγκεντρώση του Κινάλ. Ναι, δεν καταλαβαίνω τι συμβαίνει ακριβώς με αυτό. Σημαίες του Πασόκ, αλλά είναι Κινάλ. Διώχνουμε τον Βενιζέλο, αλλά την πολιτική του την υλοποιούμε κατά γράμμα. Γενικώς να κοροϊδεύουμε. Υπάρχει μια στάση απέναντι στο ενδεχόμενο διακυβέρνησης από τη Νέα Δημοκρατία, στο οποίο το Κινάλ λέει ότι θα απαντήσει με ψήφο ανοχής σε μια προγραμματική βάση για την καταργήση απλής αναλογικής, για την επαναδιαπραγμάτευση των πρωτογενών πλεονασμάτων. Πώς κρίνετε εσείς τη στάση του Κινάλ? Λοιπόν, καταρχάς να πω το εξής. Το πρώην κόμμα μου ευτυχώς δεν βρίσκεται κάτω από την, ας το πω έτσι, στέγη του Κινάλ.
Εμείς, κυρία Γιάμαλη, ήμουν γραμματέας του ΠΑΣΟΚ το 2009, όταν πήραμε 3 εκατομμύρια ψήφους, ζητώντας να αποφασίσουν οι Έλληνες ότι πρέπει να φύγει η Νέα Δημοκρατία του Κώστα Καραμαλή. 3 εκατομμύρια μας ψήφισαν. Αυτή τη στιγμή, τη Γεννηματά και το Κινάλ, παραπάνω από 400.000 Ελληνίδες και Έλληνες δεν τους ψηφίζουν. Άρα τα 2.600.000 δεν είναι εκεί. Είναι οι περισσότεροι από αυτούς ήδη στον Άλεξ, τον Τσίπρα και στον ΣΥΡΙΖΑ εδώ και καιρό. Και νομίζω ότι και οι υπόλοιποι, σιγά σιγά, από ό,τι διαπιστώνω κιόλας καθημερινά, έρχονται σε εμάς. Έρχονται δηλαδή στο σχήμα ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Άρα το κόμμα μου είναι εδώ, δεν είναι εκεί. Το κόμμα από το οποίο προέρχομαι, τουλάχιστον όσον αφορά την κοινωνική του βάση, όσον αφορά την ψυχή του. Η σφραγίδα είναι εκεί. Η ψυχή είναι εδώ. Πρώτον αυτό. Δεύτερον που ήθελα να σας πω είναι το εξής. Εγώ δεν πιστεύω τα περί ανοχής που λένε. Δεν θα δώσω ψηφοφορία. Θα μπουν στην κυβέρνηση. Η Γεννηματά θα τρουπώσει στην κυβέρνηση για να κρυφτεί και να προσπαθήσει να αντιμετωπίσει την τεράστια αμφισβήτηση που θα ξεσπάσει εναντίον της το ίδιο βράδυ των εκλογών. Γιατί το Κινάλ υποτίθεται ότι ξεκινούσε με προοπτική να πάει στο 15%, άντε να πάει διψήφιο, και αυτή τη στιγμή ζήτημα είναι αν θα ξαναπιάσει τα ποσοστά που είχε στις προηγούμενες εκλογές. Πράγμα που ισοδυναμεί με απόλυτη αποτυχία εδώ στις ευρωεκλογές. Πήγε η Γεννηματά και το Κινάλ κάτω από εκεί που ήταν το Πασόκ επί Βενιζέλου. Ένα Πασόκ όμως που όταν ο Βενιζέλος πήγε στο 8, κάτι στις ευρωεκλογές του 2014, κυβερνούσε. Έπαιρνε κόστος. Είχε φθορά. Η Γεννηματά είναι απέναντι και Πετροβολά. Έχει μεταβληθεί στον πιο αριστεριστή, ας πούμε έτσι, διαμαρτυρόμενο πολιτικό που κυκλοφορεί στη χώρα. Λοιπόν, που θέλω να καταλήξω. Θέλω να καταλήξω ότι εγώ είμαι βέβαιος ότι θα ξεσπάσει μεγάλη αμφισβήτηση. Είμαι βέβαιος ότι η Γεννηματά δεν θα έχει άλλη λύση αν της δοθεί ευκαιρία από το να μπει στην κυβέρνηση για να τους πει τώρα σταματήστε να αρχίζει να μοιράζει θέσεις, κλείστε το στόμα, μην δημιουργούμε κρίση κυβερνητική. Λοιπόν, και σε κάθε περίπτωση θέλω να πω, και με αυτό να τελειώσω την απάντησή μου, θέλω να πω και κάτι, γιατί τα υπόλοιπα έτσι κι αλλιώς σε μια εβδομάδα θα τα ξέρουμε πάνω κάτω, μια εβδομάδα, 10 μέρες. Η κυρία Γεννηματά. Αν αυτή τη στιγμή, κυρία Γιάμαλη, γίνεται συζήτηση στη χώρα για το ενδεχόμενο με βάση τις δημοσκοπήσεις που εμείς κάνουμε τα πάντα για να διαψευστούν, αλλάζοντας τα δεδομένα τους. Εάν αυτή τη στιγμή γίνεται μια συζήτηση για το ενδεχόμενο αυτοδυναμίας της Νέας Δημοκρατίας, με ποσοστά μάλιστα που βλέπετε οι δημοσκοπήσεις, τι δίνουν στον κύριο Μητσοτάκη, δίνουν ποσοστά της τάξης 35% ναι. Και λένε μπορεί να πάρει αυτοδυναμία αν δεν μπουν πολλά μικρά κόμματα με στη Βουλή. Το να πάρει η Νέα Δημοκρατία με 35% αυτοδυναμία. Αυτό είναι ένα ενδεχόμενο που αποκλειστικά, μα αποκλειστικά και προσωπικά και πολιτικά οφείλεται στην κυρία Γεννηματά και στο Κινάλ, οι οποίοι και καταψήφισαν την απλή αναλογική. Και ενέκριναν τη δυνατότητα να πάμε σε εκλογές με τον πόνους, και αυτή τη στιγμή κινδυνεύει εξαιτίας της η χώρα να έχει μία κυβέρνηση μειοψηφίας του 35%, που όμως μπορεί να εμφανιστεί πλειοψηφία στη Βουλή. Εμείς κάνουμε τα πάντα ώστε να χάσουν τις εκλογές, ώστε η κυρία Γεννηματά να απαλλαγεί και από αυτήν την ευθύνη. Κυρία Ραγκούση, υποψήφιος στη Β' περιφέρεια του Πειραιά, να ευχηθούμε καλή επιτυχία στην προσπάθειά σας. Κυρίες και κύριοι, εμείς περνάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.